πολύ αγαπημένοι μας Φούσκα, τη Θέρμη, τη σημερινή αναμέτρηση ανάμεσα στους Rising Suns και τους Αλώνης. Μας κυπέλου λοιπόν, ξεκίνησε το παιχνίδι, η κατοχή στα χέρια των Rising Suns. Σαλόνιξ εναντίον Rising Suns. Ξεκίνησε λοιπόν το παιχνίδι. Με το νούμερο 12 ο Ραδόπουλος. Σε μία ζώνη ξεκινάει η Σαλόνιξ. Οδηγείται στο rebound. Τη σειρά στον Τέντσο. Πολύ ωραία κίνηση. Τέντσο πώς θα το σκεφτεί για 3. Προσοχή. Rebound ο Γαμβράκης, ο οποίος θα πάρει την μπάλα στον ευνηδιασμό. Θα ψάξει πιο. Για 3 ο Καρυπίδης. Προσοχή. Ο Τέντσος, ο Θωμάς, το αμυντικό rebound στον αδερφό του Πέντρο Αθανάσιο. Λοιπόν, θα πάρει το πικερό 45, θα βγει το Λιούκα στη γωνία για 2, θα ατροφήσει ο Καρυπίδης στο rebound, θα κατεβάσει την μπάλα. Μάτς Κιφέλου, θα ενθυμίζω. Σκέφτηκε ο Τζορτζίου, βρίσκει το Λαδόπουλο, θα δώσει ο Καρυπίδη, για να δούμε εκεί. Ο Λαδόπουλος ιδιώτης, Λαδόπουλος για 3, αστοχή. Το rebound ο Τέγος. Τέντσος για 3, αστοχή. Τέγος το rebound, αλλά θα χαθεί η κατοχή. Για 2 από τη γωνία θα αστοχήσει όμως. Ο Θωμάς ο Τέντσος το rebound. Θα πήγε και μόνος του. Τον επηρεασμό, με πολύ ωραία σκύρνερ. Θα κοπεί αλλά με φάουλ. Στην γραμμή στην αγροτέα λοιπόν, ο Θωμάς ο Τέντσος. Για να δούμε θα ανοίξει το σκόρ του παιχνιδιού σήμερα. Αστοχή στην πρώτη, δεν σπάει το ρόδι. Πάει τώρα όμως. Ο Τζορτζίου θα κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει το σκέι στην κορυφή. Θα βρει τον Χάρη Τζορτζίου, Καρυπίδης για 2. Πολύ ωραία κίνηση της μπάλας, θα το πει όμως. Λαδόπουλος στο θετικό rebound. Πολύ ωραία στρίμνου και θα στοχίσει ο Αναγνωστόπουλος. 2-1, 1-2. Κοιτάει η ομάδα των Rising Suns. Τέντσος θα πει για τα screen, θα βρει πολύ ωραία πάνω στη γωνία. Θα ευτοχίσει όμως Λιούκα στο επιθετικό rebound. Θα ευτοχίσει κάτω το καλάθι. Τζορτζίου, Καρυπίδης, κάνει τον ελεύθερο συμπέφτη. Γαμβράκης, θα ευτοχίσει για 2. Παραπέμπουν διαφορά η ομάδα των Rising Suns, αλλά ο Λιούκας έχει άλλα σχέδια. Θα μπει προς το καλάθι και θα ευτοχίσει. Ξανά μπροστά η ομάδα των Σαλονίξ, Τζορτζίου, Μεσινέτα, Γαμβράκη το σκέφτεται, πασάρι στο Λαδόπουλο για 3, αστοχή. Λιούκα στο rebound, θα τρέξει ο ίδιος μπροστά. Το Θωμάτων Τέντσο, ο οποίος το σκέφτεται, θα αναφανάσει ο Τέντσο για 3. 8-4 το σκόρ. Mari nivelul de mecanisme. Dar am vrea să știți de la full mono. Am vrea să stopul la zero, ca să știți Lucas to amici fotbal. Dar în domeniul de fotbal, golul ăla care se pasa. Asta pe tip, golul ăla pasă pe eu, ea face pe mine, se face. Pasa și Vlad examina să contențo στον τέγο. Ανδρόπουλος, αυτή Πάσα, Λαμπράκη. Παρετίζεις για τρεις αστοχήρι, φάουλ, το Θωμάς, ο Πένθος. Τον Τέγο, ο οποίος αστοχήσε, αλλά στον Γιώργο θα πάρει το εξαιρετικό rebound. Σταθερή η πεντάδα των Θεσσαλονίκ. Πένθος θα παίξει το isolation, θα πασάρει στον αδερφό του. Λούκας, τελειώνει ο χρόνος για τρεις. Λαδόπουλος, το drive, out, το Γαμπράκι και αυτός το πόσο γαριπτίζει. Ξανά Γαμπράκι και δεν χωρίς να το σκεφτεί. 15-7, μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκης. Όπως τη διαφορά. Λούκας, το isolation ή και όχι. Φωνάζει το σύστημα, κόβει ο Πέντσος, πολύ ωραίο τελείωμα, πολύ ωραίο τελείωμα από τον Θωμάς Πέντσο με το νούμερο 99 μετά το downstream το Τζίου η κλέβη όσοι θα κρατήσει την κατοχή Καρυπίδης για τρίπλα τον Αναγνωστόπουλο κάνει το καλά, θα εξοχίσει 17-9. Έντσο στο πήγε ρόλο στην κορυφή, μέχρι μέσα, θα τελειώσει ο ίδιος την πάση, καλά του φάουλ και γραμμή στην ανθρωπία στο Έντσος, πολύ ωραία πάση, πολύ πάση. Αλλαγές στον πάγκο ο Λαδόπουλος και ο Αναγνωστόπουλος. Το παιχνίδι ο Κατάκης και ο Σεφερτζής. Ευστοχή ο Τέντσος στη συμπληρωματική βολή. Γεωργίου. Αμβράκης. Στο post. Με το νούμερο 15 ο Κατάκης, αλλά θα κερδίσει δύο ελεύθερες βολές. Κατάκης, αστοχή στην πρώτη. 29 το σκορ μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκης. Ευστοχή στη δεύτερη, 20-10. Αλλαγή στο παιχνίδι με το νούμερο 8 ο Πούλιος, στον πάγκο ο Αθανάσης Πέντσος. ίδιος με την πρώτη του επαφή. Βρίσκει τον Τέγο, όχι, λάθος πάσα, θα κλέψει ο Λαμπράκης. Λαμπράκης στο φως, κόβεται ψηλά από τον Στερεγιόγλου. Φεύγει η ομάδα των Θεσσαλονίκης, κατεβάζει ο Λούκας, θα μπει μέχρι μέσα με ένα ωραίο γύρο step, θα αστοχίσει. Λαμπράκης στο αμυντικό rebound, θα δει τον Τζορτζίου, ο οποίος θα φύγει μπροστά, θα τελειώσει εκεί στην πάση, πολύ ωραία πάση, θα αστοχίσει όμως ο Σεφεντζής, πέμψε στο rebound, περιμένει την ομάδα να αστοχεί. Πάουλ, πάουλ ο Σεφεντζής. Time out ζητάει η ομάδα του Θεσσαλονίκης, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν με την ομάδα του Θεσσαλονίκης στο sideline με τον Τένσο στην επαναφορά. Λούκας, 1-1, πολύ ωραία προσφύση, κόβεται φιλάδα με φάουλ. Κατάξιο έκανε το φάουλ, ο Λούκας θα πάει στις βολές. Για να δούμε. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή στη δεύτερη. Λαζόπλος στο παιχνίδι με το που ήρθε. Με το που ήρθε πήκε λοιπόν ο Λαζόπλος και θα τέστα μαγικάνει. Ελπίζουμε να μην έχει κάποιο τροπασμό. Παρυπίδης για δύο. Παρόντας γραμμή θα ευστοχίσει. 21-12 το σκορ. Μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκης. Λιούκας θα κατεβάσει. Θα σταματήσει. Θα ψάξει τον Τένσο. Ένα πήκε εδώ στην κορυφή. Τένσος μέχρι μέσα βρίσκει τον Λιούκα, αλλά ο Λαζόπουλος κόβει. Και τώρα θα διασμάει η ομάδα των Rising Suns με τον Τζορτζίου να κρατάει την κατοχή. Κλέβει όμως ο Τέντσος, πολύ ωραίο κλέψιμο ο Τέντσος. Τέντσος για τρεις, δεν ανταμείχθηκε ο ίδιος του. Rebound το Ατάκη. Καρυπίδης τώρα. Σκέφτεται Τζορτζίου, Λαζόπουλος στη γωνία για τρεις, αστοχή, Λούκας στο rebound. Ο ίδιος θα τρέξει λοιπόν, πήγε όχι, πρόλαβε να γυρίσει η ομάδα των Rising Suns. Θα μπει μέχρι μέσα, θα βρει στη γωνία τον Τέγο, άλλη μία στον Τένσο. Θα ζητήσει το πικερό, 45, Τένσος, ξανά Τέγος. 4 δευτερόλεπτα απομένει, Πούλιος, προσπίση, πολύ ωραία προσπίση. Τέλος όμως επίθεσης, 24 δευτερόλεπτα. Καλή άμυνα το Rising Suns. 32 δευτερόλεπτα απομένει για το τέλος της πρώτης περίοδου, 21-12 μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκης. Για να δούμε τι θα επιχειρήσει εδώ η ομάδα των Rising Suns. Καρυπίδης, Λαζόπουλος, Σεφεντζής. Πήγε να κάνει την έξυπνη πάσα στον Κατάκη, αλλά έκοψε ο Τέχος. Η κατοχή παραμένει στα χέρια των Rising Suns με 3 δευτερόλεπτα να απομένουν στο ρολόι, 11 για το τέλος της πρώτης περίοδου. Για να δούμε, Καρυπίδης για 2. Με ταμπλό, αστοχή, rebound cross ο Τέντσος, 5 δευτερόλεπτα. Τέντσο για 3. Αστοχή. Τέλος περίοδου 21-12 μπροστά η ομάδα των Θεσσαλονίκης. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν. Δεύτερη περίοδο μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκης. Μάτς κυπέλλου υπενθυμίζω. Ένα πουλ από τον Λιούκα. Εύστοχο. Δόκης χώρου. Αλλά και κανείς. Κατάκη στο φως Διοντζίου, αλλάζουμε την μπάλα. Μενίδη στο παιχνίδι με το νούμερο 2. Λαζόπουλος με σαυλό, όχι φλόουτερ, αστοχή. Η μπάλα έξω, αλλά για την ομάδα του Θεσσαλονίκη αλλάζει κατοχή λοιπόν. Έξω Κούλιο, Λούκας. Για να δούμε εδώ τις επιχειρήσεις. Πολύ ωραία πάσα με το νούμερο 1 στο παιχνίδι ο Καρακίτσας. Η μπάλα έξω όμως δεν θα κρατήσουν την κατοχή ομάδα του Θεσσαλονίκη. Τζορτζίου πάντα στο playmaking. Ζώνη άμυνα των Θεσσαλονίκης. Συνεχίζονται 2-3 ζώνη. Λαζόπουλος Χαρυπίδου στη γωνία. Για να δούμε θα επιχειρήσει Λαζόπουλος, πολύ ωραία γυρνάει την μπάλα. Τζορτζίου χωρίς να το σκεφτεί. Αστοχή, πούλιο στο αμυντικό rebound. Ο ίδιος θα τρέξει. Βρίσκει αριστερά τον Πέντσο. Για 3 αστοχή από 45 μοίρες. Ο Θανάσης Πέντσος, ο οποίος έρχεται να καθαρίσει από νωρίς το μάτς. 26-12 μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκη. Μάτς κυπέλλου, Γεωργίου, Χαρυπίδης, ένα πηγερό στην κορυφή. Βλέπει όμως η ομάδα των Θεσσαλονίκης, θα ξανακερδίσει την κατοχή η Rising Suns. Λαζόπουλος για 2, με ένα σουτ παύλα φλόουτερ, ευτυχή 27-14. Συγγνώμη, Λούκας κατεβάζει την μπάλα, ένας, κυκλεύει την μπάλα ο Λαζόπουλος. Θα δικαιοποιήσει πίσω ο Λούκας, πολύ εύκολα. Κάτω το καλάθι, ο Καρακίτσας θα βγει προς τα έξω. Θέλει να ξαναβγεί προς τα μέσα. Θα συνεχίσει όμως ο Γκόζου. Rebound η ομάδα των Rising Suns, με τον Καρυπίδη. Άντε τέσσερις. Καρυπίδης θα κερδίσει 2 ελεύθερες βολές, θα πάει στη γραμμή των βολών. Ευτοχή στην πρώτη βολή ο Καρυπίδης, 27-15. Ευτοχή και στη δεύτερη, 27-16. Λούκας κατεβάζει την μπάλα. Πέντσος, πολύ καλή άμυνα τον Τζορτζίου. Πέντσος με ένα πτύχ στην κορυφή. Στη γωνία ο Καρακίτσας για 2. Αστοχή, rebound ο Μενίδης. Ο Μάρκος Μενίδης. Λαζόπουλος. Κακάκης, Λαζόπουλος για 3. Αστοχή, rebound ο Λιούκας, θα κατεβάσει ο ίδιος την μπάλα. Για να δούμε τι επιχειρήσεις πετάει ανάμεσα από 2-3. Καρακίτσας δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την πάση του Λιούκα όμως. Το παιχνίδι με το νούμερο 30, ο Δημητριάδης. Κι άλλος Θανάσης. Όταν τα γιορτάζουν θα έχει πολύ γλυκό για την ομάδα του Θεσσαλονίκης. Θα πάω κι εγώ. Γεωργίου, Λαζόπουλος, Χαρυπίδης στο φως με τον Πούλιο. 10 δευτερόλεπτα απομένουν. Χαρυπίδης γυρνάει, Λαζόπουλος το σκέφτεται. Ξανά Χαρυπίδης, παίζουν οι δυο τους για 3, αστοχή. Rebound ο Πούλιος. Πρέπει μια μακρινή πάση του Καρακίτσα, δεν τα καταφέρει να κρατήσει όμως, θα συγκρατήσει σωστά. Στάδε το καλάθι, ο Δημητριάδης θα αστοχίσει, Λαζόπλος τον μπάουν με μια πολύ ωραία πάσα. Και παιδιά, κάμερα ρε παιδιά, μην χαλάσει κι αυτή. Έπεσε η γυνία. Έλεος παιδιά, έλεος. Πάλι καλά είναι εδώ εγώ για σας. Κασαφίδη για σένα δουλεύω. Ζευγίδα 3 θα αστοχίσει. Rebound ο Λιούκας. Τρέξει και όλες που θα βρει τον Τέντσο. Θα σταματήσει. Δημητριάδης. Θα αστοχίσει. Άρα θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες πολλές. Αστοχή στην πρώτη. Αστοχή και στη δεύτερη. Τζορτζίου θα κατεβάσει την μπάλα. Τζορτζίου, Καρυπίδης, στο πόδι το Λαζόπουλο. Σηκώνεται ανάμεσα από δύο πολύ ωραία προσπάθεια. 27-18. Έντσος με μια σκαστή πάση στο Καρακίτσα. Αλλά θα αστοχίσει και πάλι. Καρυπίδης περνάει μια περίεργη σταυρωτή. Λαζόπουλος σταματάει για 3, θα αστοχίσει. Rebound ο Λούκας. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Περνάει να μισοδομεί πίσω από το Πούλιο. Πούλιο βγαίνει μέχρι μέσα, Καρακίτσος κάτω παράδει, θα αστοχίσει και πάλι. Λαζόπουλος με μια μακρινή πάσα. Κάνεται όμως η κατοχή από τους Rising Suns. Δεν μπορούν να σώσουν την επίθεση. 2-1, δεν μπορούν να σώσουν την επίθεση οι Rising Suns, καθώς βγήκανε μόνοι τους στον ευδιασμό. Ο Αναγνωστόπουλος μάνης του Καρυπίδης θα σώσει την επίθεση. Τώρα στο μπάγκο Καρυπίδης, στο παιχνίδι ο Γαμβράκης. Λαζόπουλος ξανά για 3, ξανά άστοχος. Πούλιο στο rebound, τρέχει μπροστά η ομάδα των Καλουνί. Δεν θέλω να τους συμφέρει να τρέχει. Πούλιος στον Λιούκα, που ζητούσε την μπάλα από την ώρα για 3, θα αστοχίσει. Rebound ποιος, κανένας αλλά η κατοχή του Σαλονίκ. Με συγχωρείτε. Στον πάγκο ο Λιούκας, πέρα στο παιχνίδι. Τζορτζίου πάντα με την μπάλα. Σεφερτζής, Τζορτζίου, Καμπράκης, τον Μεθυνάζα και πασάρισε ο Τζορτζίου, ο οποίος βρίσκεται με ο Σπάρη εκεί πέρα. Λαζόπλος ξανά για 3, αυτή τη φορά θα εξοχίσει. 27-21, ακόμα προηγείται η ομάδα του Σαλονίκη βέβαια. Καρακίτσας, Πούλιος, Εύος. Καρακίτσας θα του φύγει μπάλα μέσα τα χέρια. Στον πάγκο ο Πούλιος, στο παιχνίδι ο Τέντσος και οι δύο Τέντσοι. Καμπράκης για 3, αστοχή, rebound ο Τέβος, ο Θωμάς Τέντσος, τον αδερφός στο Κανάκι, πατάει και σουτάρει για 3, θα αστοχίσει. Και έτσι το rebound, νομίζω ότι πρέπει να πάνε προς τα μέσα η ομάδα του Σαλονίκη. Καμπράκης, Λαζόπουλος για 3, ευστοχή, στις 3 πόντους η διαφορά. 27-24. Πολύ καλή προσπάθεια των Rising Suns. Αποδίδει καρπούς η άμυνα και το transition. Ένα μακρινά σουτ λοιπόν. Θα τους βοηθήσει να πηγαίνουν στο παιχνίδι. Τέντσος με το down screen το γνωστό. Θα κάνει ρόλο προς τα μέσα, θα κερδίσει δύο ελεύθερες βολές. Εξπεχεί στην πρώτη βολή. Εξπεχεί στη δεύτερη. Rebound ο Λαζόπουλος στον Ραβόπουλο. Συγχωρείτε τόση ώρα, λέω με λάθος όνομα τον Λαδόπουλο, γιατί μπερδεύτηκα φορά νική 2 το νούμερο 12. Δικό μου λάθος. Αυτός εδώ είναι ο Λαδόπουλος, θα κατεβάσει την μπάλα. Για τρεις, θα αστοχίσει αυτή τη φορά. Εξαιρετικό rebound ο Λαδόπουλος, θα αστοχίσει και αυτός, rebound του Δημητριάδη. Τέντσος το Μάς θα κατεβάσει. Η γωνία για τον αδερφό του Τέντσο Αθανάσιο, χωρίς να το σκεφτεί, για τρεις ήταν όλο ο μονόχος. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. Τιμή μου. Τώρα ο Λαδόπουλος για τρεις, αστοχή, θα πάει εξαιρετικό rebound. Το νούμερο 12 χωράει τη στολή, το Rising Suns είναι ο Λαδόπουλος. Τώρα για δύο θα αστοχήσει όμως ο Κουτσιβίτης με το νούμερο 33, rebound για Μάρκο Σαλόνι. Τέντσο, τον αδερφό του Τέντσο, το Μάς θα πατήσει και θα σουτάρει για τρεις. Θα αστοχήσει, χρειάζεται εξαιρετικό rebound, θα σηκωθεί ο θα αστοχήσει. Δεν είναι αυτή την μπασκέτα. Όλα φύγουν και βγαίνουν. Ανδράκης. Ο Λαδόπουλος. Για τρεις. Θα αστοχίσει. Πέτρος. Δεν θα αστοχίσει την κατοχή για την ομάδα. Ξανά η Rising Suns στην επίθεση. 31-24, 59 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Φάουλ από τον Θωμά Τέντσο. Για δύο θα αστοχίσει 31-26. Μόνος του ήταν το βάλε το ψωμάκι του. 35 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έχω για τρεις χωρίς να το σκεφτεί καθόλου. Βάντσος τρέχουν μπροστά η ομάδα των Rising Suns. Λαμπράκι στη γωνία για τρεις, όχι μπαίνει μέχρι μέσα. Θα πάει στη γραμμή της φιλανθρωπίας. 31-26, δύο βολές για το Γαμπράκι. 19 δευτερόλεπτα απομένουν για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Αστοχή στην πρώτη βολή ο Γαμπράκης. Αστοχή και στη δεύτερη, ο Αθανάσιος. dăm atenție. Cacali, Bala, Babi, Tini, Boni, Năpos, Audimănoară, dăm Rising Suns. Ολύμπη η άμυνα. Για τρίσο από μακριά ο Τένσιος. Θα στοχίσει Δημητριάδης στο rebound. Στο τέλος του χρόνου ο Δημητριάδης έχει και μία βολή. Έφερνει στον μπάγκο, ο Δημητριάδης ξεχάστηκε. Ασοχή την βολή όμως. Τέλος του ημιχρόνου, 33-26 μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκη. Επιστρέψαμε λοιπόν, μάτς κυπέλλου ανάμεσα στους Θεσσαλονίκη και τους Rising Suns. 33-26 μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκη. Τι βάζει το χέρι μέσα στο μάτι του, νευρό μου τα χέρια ρε φίλε. Ρε φίλε. Τέντσος στο Λίκα. Κάτσε να πάρει την μπάλα στη γωνία. Αποστάει το Γιώργη, τι και όχι. Τελειόγλου ξανά Τέντσος. Λίκας, μια τρίπλα πούλα. Θα στοχίσει, ήθελε να κερδίσει το φαουλ. Αλλά οι διαιτητές δεν σκυμπάνε από αυτά. Είναι πολύ έμπειροι, πολύ καλοί. Καρυπίδης. Χατζη Εμμανουήλ, αυτός είναι ο Χατζη Εμμανουήλ, όχι ο Λαδόπουλος, μπερδεύτηκα πριν, δύο νούμερα 12, μπερδεύτηκα Χατζη Εμμανουήλ, ευστοχή, 33-28. Αθανάσιος Τέντσος, τον έτερο Τέντσο, πολύ ωραία προσπίση, ξανά Τέντσο στη γωνία, τον προλαβαίνει όμως η άμυνα, και να δούμε τα ποστάρι, αυγή προς τα έξω, σκέφτεται, θα σουτάρει τώρα για 3 με μια πάσα, ένα κέντρο, τελειόγουν το επιθετικό rebound, Λούκας, αυγή προς τα μέσα, κόβεται ψηλά, δύο βολές, δύο ελεύθερες βολές για τον Λούκα. Λούκας ευστοχή και στις δύο ελεύθερες βολές. Ευχαριστώ πολύ. Θα το κάνω. Ευχαριστώ. Κάναμε ένα pause για να ενημερώσουμε τη δική μου κατάσταση στην κάμερα. Δεν βλέπω ούτε εγώ εκεί μπροστά. Χατζη Εμμανουήλ, Καρυπίδης. Το σκέφτεται. Καπτάκι στο post ξανά, Καρυπίδης για 3. Ο Καρυπίδης ευστοχή για 3. Για 3. Ευστοχή για 3. Αν το καταλάβατε. 35-31 μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκη. Λούκας με τον Χατζη Εμμανουήλ, Λούκας μπει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ. Χαμηλά, χαμηλά. Φάουλ χαμηλά, baseline out για την ομάδα του Θεσσαλονίκη. Θα προλάβουν. Λούκας, από πολύ μακριά οι αδερφοί. Μέσα. Έχω μείνει έκπληκτος. Έχω μείνει έκπληκτος. Βλέπει ο Τέντσος, ο πονηρός Αλβαράντο, τον αδερφό του. Και το πάρει πίσω. Είναι μόνος του. Δεν σουτάρει. Ξανά στο Λούκα. Θα ξανασουτάρει αυτός όμως. Θα αστοχίσει αυτή τη φορά όμως. Τζορτζίου στο rebound. Θα φύγει μπροστά. Θα την πλέξει ο Λούκας. Τεχνική ποινή στο Τζορτζίου. Αποβολή ο Τζορτζίου. Αποβολή. Ρε φίλε, μην μιλάς στους Λούκας. Αποβολή στο νούμερο 5. Τώρα θα δυσκολεύσει καθώς πήγε αποβολή ο Τσοτζής. Τέχτηκε αποβολή. Έφευγε την πρώτη Λιούκας. Αυτό πήγε στη δεύτερη. Ρε παιδιά, μην κάθεστε μπροστά στην κάμερα. Ρε παιδιά, μπροστά στην κάμερα. Αυτό έχεις στη δεύτερη βολή, δεν αφήνεται. Αυτή είναι η ολέα, δεν αφήνεται. Με γράφουν κανονικά, τι άλλο να κάνω. Άντε να τη μετακινήσω λίγο πιο λίγο. Λούκας. Baseline drive, θα κερδίσει το foul. Τέταρτο ομαδικό. Baseline out λοιπόν. 39-31, 7-28 απομένει για το τέλος του τρίτης περιόδου. Προηγείται η ομάδα των Σαλονίκης. Μέσα πονηρά στη γωνία. Ζαχρή, Ζαχρή, Ζαχρή. Καρυπίδης, Χατζιεμανουήλ. Κλέβουν την μπάλα. Αναγνωστόπουλος έκανε λάθος. Ένσος, Τεριόγλου, Τέργος, Γιάννης. Ω, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα. Μπαίνει και βγαίνει. Καρυπίδης το σκέφτεται, σκόρα το στάρι. Θα σε πείσει όμως στο Γιώργο το rebound. Βλέπει μπροστά του Θανάση Τέντσο. Στον έτερο Τέντσο για 3. Θα σε πείσει. Το debate είναι τρομερό όμως. Έχουν καλούς τώρα να πεις από τα δύο δέκια. Καρυπίδης φάουλα τον Θωμά Τέντσο. Μετά το σφύριγμα δεν κάνουμε σου παιδιά τερματίσεις και διεκτής. Χατζιεμανουήλ, Καρυπίδης, στον Κατάκη στο φως, Χατζιεμανουήλ για 3. Είναι 39, όχι 41-34 με συγχωρείτε. Γιούκας, Βετέντσο. Κλέβουν την μπάλα η ομάδα των Rising Suns. Χατζιεμανουήλ, πολύ έξυπνα καθώς βρέθηκε κάτω του καλάθι. Θα βγάλει την μπάλα, θα χτυπήσει την μπάλα στον αντίπαλό του και θα κρατήσει την κατοχή. Χατζιεμανουήλ για 3, αστοχή αυτή τη φορά. Πέντσος στο μάστο rebound. Θα φύγει και μπροστά κιόλας. Πέντσος. Βήματα, βήματα. Και εγώ του κόμπα το έκανε, αλλά δεν ακούω. Χατζιεμανουήλ, Καρυπίδης, στον Κατάκη, στο φως. Κατάκης γυρνάει στο αριστερό, πολύ όμως η κίνηση. 43-36, προηγείται όμως ακόμα η ομάδα του Θεσσαλονίκης. Δεν έχουν πάρει διαφορά ακόμα οι Rising Suns από το 3-4 νομίζω. Τέσσερις περνάει ανάμεσα από 2, floater, αστοχή. Κατάκης στο rebound, foul κιόλας, θα κερδίσει και το foul. Με τη λευκή στολή είναι το νούμερο 22 νομίζω ο Μιχαηλίδης Χρήστος. Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος και αυτή τη φορά. Καρυπίδης θα το πάει στην μπάλα με ένα pick and roll 45 μοίρες με το κατάκι, θα πατήσει και θα σουτάρει γιατί θα το χτίσει στέγος στο rebound. Ο Λιούκα θα το πάει στην μπάλα. Ο Λιούκα πολύ ωραία κίνηση, ελύσεται καλά του φάουλ, πολύ ωραίο γκολ φάουλ από τον Λιούκα, ατομική ενέργεια. Έχει στοχίσει συμπληρωματική βολή ο Λιούκας. Υπήρξε μια λάθος συνεννόηση εδώ πέρα, ο διαιτητής δεν ήξερε ότι ήταν γκολ φάουλ. Καθάρισε τα πράγματα. Ο Τζιμαντζή στον Αναγνωστόπουλο δεν κοιτούσε, αλλά κρατάει τη κατοχή. Γαμβράκης, ο οποίος έχουμε ώρα να το δούμε στο μάτι. Πόδι, πήγε να περάσει πολύ έξυπνη πάσα, αλλά σταμάτησε με το πόδι ο Στελιώνα. Πάρα λίγο 5 δευτερόλεπτα, Καμπράκης ξαναπερνάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει rebound shot, θα σώσει την κατοχή όμως ο Μάρκος. Θα γυρίσει την μπάλα, θα γυρίσει το rebound η ομάδα Θεσσαλονίκη. Σένσος, Λούκας, το ένα σε ένα στο post, πολύ ωραία πάσα, έξτρα, drive, pull up, εύστοχο από το Θωμά Κούτσο. Πολύ ωραία κίνηση της μπάλας από την ομάδα Θεσσαλονίκη. 48-36 προηγούνται, 4 λεπτά που μένουν για το τέλος του περίοδου. Για να δούμε τι θα κάνουν για να γυρίσει στο μάτι η ομάδα των Rising Suns. Βλέπει την μπάλα ο Λούκας, για να δούμε τον ευνηδιασμό, βήματα. Βήματα, γελάει, αλλά τα έκανε. Time out, η ομάδα των Rising Suns, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψουμε λοιπόν στην τρίτη περίοδο, μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκη 48-36, μάτς κυπέλλου, 3 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Καμβράκης, αστοχή, rebound, ο Γκόζης, Λιούκας θα κατεβάσει την μπάλα. Θα μπει μέχρι μέσα, θα πασάρει στο Γιώγλου, Γκόζης, στο Τέτσο. Πάρα λίγο να πεις την μπάλα. Θα ειζολέσει ο Τέτσος από πολύ μακριά. Εστοχή, έχω μείνει έπληκτος με αυτή την όμορφα. Όλο εκπλήξης είναι. Μία μπάζερ μπίλερ, μία μακρινά τρίποντα, αθώματα, κλεψίματα, χαρυπίδι. Η κατοχή στα χέρια των Θεσσαλονίκης. Το παιχνίδι με το νούμερο 22 ο Μιχαηλίδης και ο Παλτσόγλου, ο Πίλιας. Τεριόγλου με τον Τένσο ξανά από το ίδιο σημείο, θα αστοχίσει όμως ο Μάρκος στο αμυντικό rebound, στο Χατζημανουήλ. Χατζημανουήλ στον Καρυπίδη, Καρυπίδη στο φως, πολύ ωραία πάει στο Χατζημανουήλ, αυτός είναι τη σειρά του. Στον Αναγνωστόπουλο, πολύ ωραία πάση. Αστοχή όμως. Κοιτάμε μια μακρινή πάσα, Χατζημανουήλ στον ευνηδιασμό με τον Καρυπίδη για 3. 51-41. Μπροστά η ομάδα όμως ακόμα του Θεσσαλονίκη. 2 και 13 απομένει για το τέλος της περίοδου. Έτσι θα περάσει το κέντρο παράθυρο το δευτερόλεπτο. Στεριόγλου, Πέντσος, Γκατρίς, ένα στα 3 από τον Κασιμίνο. Μάλλον στο αμυντικό rebound. Αγιεμανουήλ, μακρινή πάση στον Καρυπίδη, ο οποίος δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει την κατοχή. Ίσως λίγο βιαστική, ίσως λίγο λάθος timing. Θα χάσω την μπάλα όμως. Μπίλια στο post. Τζάμπορ. Η μπάλα παραμένει στη Θεσσαλονίκη. Baseline out. Santos. Περνάει. Πολύ ωραία προσπίση. Τον έχει στον αέρα. Και θα ευστοχίσει. Εύκολο ψητάκι. Έτσι έβαζε το ψωμί στα κοπικά. Αναγνωστόπλος κόβεται από το Στεριόγλου. Αλλά δεν θα μπορέσει να κόψει τέτοιο γαμπάκι. Δύο βολές καθώς έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά φάουλ οι Rising Suns, οπότε ο Κέντσος θα εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Ευστοχή στην πρώτη, 54-43. Ευστοχή στη δεύτερη, 55-43. 45 δευτερόλεπτα που μένουν για το τέλος της τρίτης περίοδου. Μάτς κυπέλλου υπενθυμίζω αν δεν το έχω πει ήδη 55 φορές. Αγιεμανουήλ, Καρυπίδης, χωρίς να το σκεφτεί, στημένος για 3, θα ευστοχίσει 55-46. Εύστοχο για άλλη μια φορά ο Καρυπίδης, τους έχει 5-4, 3 έχει 2. Έντος θα κρατήσει την μπάλα. Τελευταία 10 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Στον πίνακα όμως απομένουν 14. Πέτρος θα πάρει το screen. Πολύ ωραία πάσα. Αστοχή όμως Καβράκης για 3. Με τα μπλό θα αστοχίσει. Χατζημανουήλ για 3. Δεν θα προλάβει όμως, καθώς έχει τελειώσει ο χρόνος. 55-46 μπροστά είναι η ομάδα του Θεσσαλονίκη. Τέλος του περίοδου. Μείνετε μαζί μας για την τέταρτη περίοδο. Επιστρέφουμε σε λίγο. Και επιστρέψαμε λοιπόν. Τελευταία περίοδος για να κρυφτεί ο νικητής αυτού του παιχνιδιού. 55-46 προηγεί η ομάδα του Θεσσαλονίκη. Καμπράκης κόβεται από τον Λούκα, ο οποίος θα πάρει μόνο στην φάση. Θα αστοχίσει. Λούκας θα πάρει το rebound μετά από μια περιπέτεια. Αθανάσιος Πέντσος για 3. Θα ευστοχίσει ο Αθανάσιος Πέντσος. 58-46. Χατζημανουήλ, Καμπράκης, Καρυπίδης. Προσπίση Τζόρνταν. Χατζημανουήλ με ένα floater θα αστοχίσει την rebound. Ο Γαμβράκης θα κερδίσει και το φάουλ από τον Κεπατσόγλου Βασίλειο. Δόπλου στο παιχνίδι μετά από αρκετή ώρα. Παπαδόπουλος, το drive, στην γωνία Φατζημανουήλ για 2, θα αστοχίσει, δεν πάμε με το νούμερο 7, ο Συνδυτώτης Γεώργιος, πρώτη φορά στο παιχνίδι, πέντε θα κατεβάσει την μπάλα, Γκόζης, ωραία πάση στη γωνία, για 2, θα αστοχίσει με το νούμερο 10 και Πατσόγου, πολύ ωραία πάσα, πολύ ωραία εκτέλεση. Συνεχίζει τη ζώνη. Κάτω το καλάθι. Ο Κατάκης δεν θα αστοχίσει με το αριστερό του χέρι. Πολύ έμπειρος ψηλός. Μαζό ο λάθος του Λούκα. Με το πόδι αφήνισε την μπάλα. Αλλάζει κατοχή. Rising Suns ξανά. Χατζημανουήλ μπαίνει μέχρι μέσα. Πήγε να κάνει ένα περίοδο από εκεί πέρα. Δεν θα τα καταφέρει όμως. Έβγαλε ο Λιούκας. Καρτίδης με το Κυπατσόγλου. Καρτίδης θα μπει μπροστά μέσα. Πολύ ωραία πάσα. Πολύ ωραία πάσα. Βλέπει ομάδα των Rising Suns, πολύ ωραία εκτέλεση της προσδιασμού. Θα αστοχίσει ο συνδυκτώτης. 60-52, 7,5 λεπτά απομένουν για το τέλος του παιχνιδιού. Για να δούμε ποιος θα γεννηθεί το παιχνίδι. Χατζημανουήλ στον Κατάκη, το post, το foul από τον Γκούντι. Ο Τέβος, ο Δημητριάδης και ο Πέντσος. Στον πάγκο ο Στέφανος, ο Βασίλης και ο Γιώργος. Κατάκης, Λαδόπουλος χωρίς να το σκεφτεί για 3, θα αστοχίσει, λοιπόν ποιος, Χατζημανουήλ και ένα τύπ στον Σεφερτζή, ο οποίος θα βγάλει την μπάλα έξω. Καρυπίδη που κάνει το screen. Θα πασάρει στη γωνία του Παπαδόπουλου, ο οποίος θα κάνει drive. Πολύ ωραία πάσα στο Κατάκη, θα αστοχίσει. Άλλο ένα θετικό rebound για την ομάδα των Rising Suns. Ζητάει foul ο Κατάκης, αλλά δεν πρόκειται να το πάρει. Λιούκας, ο Μάσος στον Αθανάσιο Δημητριάδης. Ο Πέντσος από πολύ μακριά θα αστοχίσει, Χατζημανουήλ μπροστά στον Καλυπίδη, προσπαθεί να την περάσει από πάνω, μάλλον την έκλεισε ο Θανάσης, ο οποίος θα βγάλει μια πολύ ωραία πάσα στον Τέβο και θα αστοχίσει 62-52. Κουράστηκες, κάνει Λατρής ο Χατζημανουήλ θα ευστοχίσει, δεν αφήνει την ομάδα του, δεν την αφήνει, όχι, αρχηγός, ορθός αρχηγός. 62-55, 5,5 λεπτά για το τέλος του παιχνιδιού, για να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής του κυπέλλου, του αυτινού του μας κυπέλλου. Θα αστοχίσει ο Λούκας, στο Περτζή δεν θα γυρίσει κανένας πίσω, στον Καρυπίδη, εύκολο lay-up. Time out νομίζω, ναι, time out, 62-57. Στις 5 πόντους διαφορά, αφήσαν πολύ το παιχνίδι η ομάδα της Θεσσαλονίκης. 62-57, 5-43 για το τέλος του παιχνιδιού, επιστρέφουμε σε ένα λεπτό. Επιστρέψαμε λοιπόν και τα επόμενα 5,5 λεπτά, 5 και 40 για την ακρίβεια. Τέντσος πιέζεται από τον Λαδόπουλο στον έτερο Τέντσο, ο οποίος είναι με τον Καρυπίδη, πάει αντίθετα από το σκριν στη γωνία για τον Τέγο, ο οποίος θα αστοχίσει. Rebound ο Κατάκης, Λαδόπουλος θα κατεβάσει, Σεφερτζής, Καρυπίδης για 3. Ο Βαστοχής, χρήσιμο σουτ. Τομάς Έντσος, πολύ ωραία προσποίηση, αλλά θα κλέψει ο Κατάκης. Χατζεμανουήλ θα βγει προς τα έξω, καθώς εκεί με το θηρίο δεν θα μπορέσει να σκοτεί. Λαδόπουλος πρόβλητος και για 3, άλλο ένα χτενισμό χαμένος για την ομάδα των Rising Suns. Θα κερδίσει το φάουλο Λούκας. Time out, άλλο ένα time out, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν και τα τελευταία 4 και 40 αυτονού του μάτς του επιτέλου. 62-57 μπροστά η ομάδα των Σαλονίκης. Τέγος για 3 αστοχή, Λιούκας στο επιθετικό rebound. Ένα fade away, θα αστοχίσει. 64-57. Λαδόπουλος, Χατζημανουήλ στο Κατάκι, θα σώσει την κατοχή, Χατζημανουήλ, ωραία προσποίηση. Λαδόπουλος, σαν την πάσα, Καρυπίδης, πολύ ωραία προσποίηση για 3, θα ευστοχίσει. 64-60, πατούσε τη γραμμή 64-59. Πατούσε τη γραμμή λοιπόν, μισό πόντο, ξέρω εγώ. Τέντσος, άλλο ένα downstream, θα αστοχίσει, rebound ποιος, βγάζει έξω την μπάλα, Κατάκης. Παίζει line out. Αβανάζεις Τέντσος για 3, αστοχή, Κατάκης στο rebound. Λαδόπουλος, Κατάκης, Χατζημανουήλ, Καρυπίδης για 3. Άλλο εύστοχο τρίποντο του Καρυπίδη. Άλλο εύστοχο τρίποντο. Σούτερ σουτ. Ο δεύτερος καλύτερος που έχω δει από το τουρνουά. Ο πρώτος είναι ο Νίκος Τράτζαλης, να μην ξεχνιόμαστε. Θα παίξει και άμυνα ο Καρυπίδης. Τώρα στο post θα φανάσει ο Τέντσος. Ωραία πάση στο Στεριόγλου, ο οποίος θα στοχίσει, Κατάκι στο αμυντικό rebound. Για να δουλειθεί πάνω, για τώρα έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν, αλλά και να περάσουν μετά τους τόνους για εξάς. Καρυπίδης άλλο ένα σκύλιν από εκεί που έχει στοχίσει και τις φορές. Θα στοχίσει αυτή τη φορά όμως. Προς το rebound στο Τέντσο, που θα τρέξει με ένα floater, θα στοχίσει. Φαινόταν λίγο off το shoot. Καρυπίδης, ο πιο σημαντικός παίκτης τους Rising Suns. Άλλο ένα shoot για 3, θα στοχίσει όμως, μπαίνει και μπαίνει μπάλα. Τέντσος θερμάς το αμυντικό rebound. Το Λούκα, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Λούκας τους πάση να περάσει 1,5 από 2. Θα κρατήσει την κατοχή. Στεριόγλου, Μάς Τέντσος, θα σουτάρει από πολύ μακριά και θα ευστοχίσει ο Θωμάς Τέντσος. Πολύ κρίσιμο τρίποντο από μακριά, 67-62. 1 και 40 από μένει για το τέλος του παιχνιδιού. Time out η ομάδα των Rising Suns, επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν, Χατζημανουήλ για 3, θα αστοχίσει. Στεφερτζής στο επιθετικό rebound. Λαδόπουλος, Χαρυπίδης, πιέζεται, Χαρυπίδης, ένα πασάρι αλλά βήματα. Αυτή είναι μια του Χαρυπίδη, 1 και 22 που μένει για το τέλος του παιχνιδιού. 67-62 μπροστά η ομάδα της Θεσσαλονίκης, κρίσιμο τίποτα τον Τέμψο Θωμά. Κρίσιμη και η άμυνα, πολύ σημαντική, πολύ καλή άμυνα. Διακοπή για να σκουπιστεί το παρκέ. Επιστρέφουμε στο παιχνίδι. 67-62 μάτς κυπέλλου. 67-62 μπροστά η ομάδα του Θεσσαλονίκης. 1 και 15 απομένει για το τέλος του παιχνιδιού. Για να δούμε, θα υπάρξει ανατροπή από την ομάδα των Rising Suns. Μαθέτσος στη γωνία για τον Λίκα. Τελειώνει η επίθεση. Ο κόβεται ψηλά από το κατάκι. Πολύ καλό μπλοκ από το κατάκι. Σταυρόπουλος. Δεν θα μπορούσε ο Κατζημανής να έρθει στην αρχή. 14. Τι μιλάς έτσι ρε φίλε, μην κλαις φίλοι. Σε παρακαλώ, μπορείς να απομακρυνθείς. Ρε φόγι μπροστά την κάμερα. 45 δευτερόλεπτα θα κρατήσουν την κατοχή για να εκτελέσουν στο τέλος της επίθεσης. Τέμψος, στον έτερο Τέμψο για 3 από μακριά. Αστοχή, επιθετικό rebound ο ίδιος του. Λάρος πάσα, Σεβεντζής κλέβει. Καρυπίδης, τρίποντο στον ευνηδιασμό. Αστοχή, άλλο ένα επιθετικό rebound ο Σεβεντζής. Ξανά ο Καρυπίδης. Αστοχή και πάλι. Και διώχνουν το rebound, κάπου εδώ τελειώνει το παιχνίδι. Λάρος θα κάνουν φάουλ, κάνουν φάουλ. Τρίτο μαζικό μόλις. Δώσε τη χέρι 2 φορές γιατί μου είχε δώσει χέρι ρε φίλε. Ναι. Και κάπου εδώ θα τελειώσει το σημερινό παιχνίδι. Πρόκρινονται στην επόμενη φάση η ομάδα του Θεσσαλονίκης 67-62, τέλος παιχνιδιού. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.